Δεν έχει όρια το θράσος αγνώστων που προκαλούν δολιοφθορές στη δημόσια περιουσία. Αυτή τη φορά στόχος έγιναν οι υπόγειες καλωδιώσεις του δημοτικού φωτισμού στην παραλία πύργου Ψιλονέρου του Δήμου Πλατανιά. Η κλοπή έγινε πιθανότατα τις προηγούμενες ημέρες, αλλά έγινε αντιληπτή σήμερα. Σήμερα το πρωί μας ειδοποιήσαν ότι στο παραλιακό κομμάτι του πύργου Ψιλονέρου και στην ανάπλαση που έχουμε εκεί στην περιοχή έχουν κλαπεί τα καπάκια και οι γιώσεις από τον φωτισμό. Πήγαμε, τα είδαμε, έχουν κλαπεί βεβαίως, είναι η τρίτη φορά που τα παίρνουν. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πλατανιά Νίκο Δασκαλάκη και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας πύργου Ψιλονέρου Γιώργο Πρεκατσάκη, κάθε χειμώνα ο Δήμος γίνεται θεατής στο ίδιο έργο. Στο παραλιακό μέτωπο οι λίγες επιχειρήσεις είναι κλειστές, η περιοχή είναι ερημική και έτσι η δημοτική περιουσία αποτελεί εύκολο στόχο. Βεβαίως το χειμώνα το μέρος αυτό δεν έχει κόσμο, είναι ερημικό και γι' αυτό βρίσκουν την ευκαιρία να κάνουν αυτή τη δουλειά. Επειδή η περιοχή δεν υπάρχουν δραστηριότητες, δεν υπάρχει κίνηση, βρίσκουν την ευκαιρία αυτοί οι άνθρωποι να καταστρέφουν ό,τι υπάρχει στην παραλία. Πριν 2 χρόνια είχαν πάλι κλέψει το καλώδιο εδώ του δημοτικού φωτισμού στην ανάπλαση. Ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους πολίτες να καταγγέλουν τα περιστατικά κλοπής που διαπιστώνουν ή τις φθορές στη δημόσια περιουσία. Και δεν υπάρχει λύση, γιατί δεν μπορεί ο Δήμος να βάλει φύλακα, δεν μπορεί η αστυνομία να έχει έναν σκοπό εδώ στην περιοχή. Το μόνο πράγμα που θα ήθελα να παρακαλέσω είναι οι κάτοικοι εδώ γύρω-γύρω, και οι διερχόμενοι αυτές τις ώρες, όταν πέσει κάτι ύποπτο στην αντίληψή τους, να το καταγγείλουν στο Δήμο ή στην αστυνομία. Δεν υπάρχει άλλη λύση.